Λιβαδιώτης, Χριστόφορος Λιβαδιώτης, coach της ΑΕΚ, coach, συγκλονιστικό φινάλε. Έχασε σούτ η ανόρθωση στη λήξη κάτω από το καλάθι για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Πες μας λίγο πώς κλείσε το παιχνίδι με τη δική σας ματιά. Πρώτο μάτς της χρονιάς με πολλές δυσκολίες για την ομάδα σας. Εντάξει, ήταν ένα πολύ ωραίο φινάλε για τον κόσμο. Να πούμε την αλήθεια, ήταν κατά τη γνώμη μου πολύ κακό παιχνίδι στην αρχή της σεζόν. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να αναπτύξουμε το παιχνίδι μας επιθετικά, ειδικά. Σίγουρα παίξε ρόλο και το rotation μας και η κούραση. Εντάξει, αν όρθωσε νομίζω φέτος το έδειξε ότι θα είναι μια πολύ σκληρή ομάδα και πολύ καλή ομάδα. Νομίζω το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε είναι το DNA της ομάδας και παρά τα θέματα μας και παρά το ότι ήμασταν πίσω σε μεγάλη διάρκεια, δεν το παρατήσαμε και το παλέψαμε μέχρι το τέλος. Σίγουρα όταν πάει ένα παιχνίδι σε μια κατοχή, χρειάζεσαι και την τύχη, την είχαμε στην τελευταία φάση για να είμαστε ειλικρινείς. Ο Τούκι Μπράουν τι έχει? Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Τούκι Μπράουν, είναι πολλοί παίχτες από την ομάδα. Τώρα η έννοια μας είναι στο Τούκι Μπράουν, γιατί τουλάχιστον τα άλλα τα παιδιά το χωνέψαμε τι έχουν και προσπαθούμε να περάσουμε λίγο τις δυσκολίες μέχρι να επανέλθουν. Διότι ξέρετε, το Σάββατο ταξιδεύουμε για τα προκριματικά του Champions League. Οπότε νομίζω ότι, εντάξει, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το χαρώ, γιατί η έννοια μου τώρα είναι στο Τούκι, για να σου πω την αλήθεια. Coach, μια τελευταία ερώτηση για το ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ευχηθούμε καλή τύχη στην ΑΕΚ. Πώς θα το προσεγγίσετε? Πάτε στην Τουρκία. Μπροστά σας παιχνίδια πρώτα με την Λεβίτση της Σλοβακίας, που ξέρουμε από πέρσι. Εντάξει, στόχος μας είναι να πάμε να παλέψουμε την είσοδο μας στους ομίλους. Τώρα εμείς πρέπει να μετρηθούμε, να δούμε ποια παιδιά θα ταξιδέψουν, γιατί όπως σου είπα, είχαμε και θέματα σημαντικά με τους άλλους τους παίχτες. Θα πάμε να το δούμε παιχνίδι με παιχνίδι. Πάντα με στόχο η ομάδα να προσπαθεί να κερδίζει. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι να πω, κλείνοντας, συγχαρητήρια στην ανόρθωση για το πολύ καλό παιχνίδι. Μπορούσε να κερδίσει, όπως είπα, οποιαδήποτε ομάδα. Εύχομαι να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα. Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο που ήταν το παιχνίδι με κόσμο, έτσι μια πολύ ωραία έναρξη, θα έλεγα, ωραία ατμόσφαιρα, και ελπίζω να δούμε και άλλα παιχνίδια με τέτοια ατμόσφαιρα.